Δεν έλειψαν τα παρατράγουδα όπω σε πολλά πανεπιστήμια τη χώρα και στην Καβάλα κατά τη διεξαγωγή των φοιτητικών εκλογών. Συγκεκριμένα στη Στεφ, το απόγευμα έγιναν επεισόδια όταν ομάδα εκτεξουσιαστών φέρτε να επιχείρησε να διακόψει την ψηφοφορία θέλοντα να πάρει την κάλπη. Ωστόσο, οι σπουδαστέ κατάφεραν να προλάβουν να κρατήσουν αυτή την κάλπη και κάλεσαν παράλληλα στο τηλέφωνο τον πρόεδρο του ΤΕΗ κύριο Μητρόπουλο για να τον ενημερώσουν για το τι συνέβη. Ο πρόεδρο του Ιδρύματο ειδοποίησε με τη σειρά του την αστυνομία και αργότερα ισχυρέ αστυνομικέ δυνάμει βρέθηκαν αμέσω έξω από την κεντρική πύλη περιμένοντα οδηγίε. Τελικά το επεισόδιο έλεξε εκεί, δίχω να γίνουν συλλήψει ή να υπάρχουν τραυματισμοί. Υπήρξαν κάποια άτομα από τον αντιεξουσιαστικό χώρο τα οποία ήθελαν να διακόψουν τι εκλογέ. Δημιουργήθηκε πράγματι μία ένταση. Τελικά νομίζω ότι γύρω στου όλο το απόγευμα μέχρι τις 10 η ώρα τελικά καταπράγηθηκαν τα πνεύματα και ολοκληρώθηκαν οι εκλογές. Διαβάσαμε ότι επικοινωνήσαν και μαζί σας. Τι σας είπαν? Όχι, επικοινωνήσε η Φορευτική Επιτροπή μαζί μου η οποία ανησύχησε για το τι ακριβώς πρέπει να γίνει. Εν πάση περιπτώσει ολοκληρώθηκαν εκλογές, έγιναν καταμετρήσεις και έτσι νομίζω ότι δεν είχαμε άλλο ειδικό. Να πω πάντως ότι κάθε χρόνο γίνονται τέτοια περιστατικά. Κλήθηκε η αστυνομία, έγιναν κάποιε συλλήψει. Όχι, όχι, ούτε. η ε, Συλλήψαν έγιναν. Η αστυνομία κλήθηκε όντω. Ε, την προσκαλέσαμε, αλλά δεν την βάλαμε στο ίδρυμα. Περίμενε στην πύλη του ιδρύματο, αλλά δεν, δεν, χρειάστηκε να επέμβει. Πέραν τη απαγωγή, εισαγωγικά τη κάλπη, υπήρξε κάποια επεισόδια να χτυπηθεί κάποιο, ή σε κάποιο φτητή. να το ξεκαθαρίσουμε, γιατί δεν έγινε απαγωγή τη κάλπη, διότι την κάλπη την πήρε Εφορευτική Επιτροπή. Άρα λοιπόν την πήρε ο νόμιμο κάτοχο. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Όχι, 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 δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Στα αποτελέσματα τώρα, η ΔΑΠ σημείωσε άλλη μία άνετη νίκη, λαμβάνοντα περίπου το 50% των ψήφων, ενώ ακολουθούν η ΠΚΑ και η ΑΡΕΝ. Είναι πάντω χαρακτηριστικό ότι στι εκλογέ σημειώθηκε νέο ρεκόρ αποχή, αφού στι δύο σχολέ του ΤΕΗ ψήφισαν μόλι 360 φοιτητέ. Για να σα πω τα αποτελέσματα είναι ότι πρέπει να ψήφισαν γύρω στου 350 φοιτητέ, ενώ σε άλλε περιόδου ψήφισαν πάνω από 2.000 και στις δύο σχολές. Τα αποτελέσματα είναι ότι είναι πρώτη δύναμη δάπε περίπου 50%, ακολουθεί η ΣΥΓΜΑ με γύρω στο 25% με 30% και έπεται το ΑΡΕΝ με 10-15%. Αυτά παίρνουν τα αποτελέσματα. Η αποχή ήταν πάρα πολύ μεγάλη και υπήρξε γενικά έτσι πολύ υποτονικό κλίμα σε ό,τι αφορά τις φοιτητικές διαδικασίες. Το ότι πολλέ παρατάξει που υπήρχαν και στο παρελθόν στο ΤΕΙ, όπω και στα υπόλοιπα ΤΕΙ και πανεπιστήμια τη χώρα και δεν συμμετέχουν πια σε εκλογέ, είναι ένα δείγμα ότι δεν ασχολούνται πλέον οι φοιτητέ με αυτό το κομμάτι το, τη πολιτικοποίηση μέσα στα ιδρύματα. Η πολιτικοποίηση ήταν κακώ νοούμενη για μεγάλο χρονικό διάστημα στη χώρα μας και νομίζω ότι δεν θα πρέπει να συνεχιστεί αυτό παρά τις συζητήσεις που γίνονται αυτήν την περίοδο φοιτητέ καλό να κοιτάνε τα, τα μαθήματά τους, να τελειώνουν γρήγορα και να μπαίνουν στην ε, παραγωγική διαδικασία και να φτιάχνουν τις οικογένειές τους παρά να ασχολούνται με τα πολιτικά και τα κόμματα. Πανελλαδικά πρώτη δύναμη αναδεικνύεται και φέτος η δάψη στις φοιτητικές εκλογές. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που και αυτή τη χρονιά έδωσαν ξεχωριστά οι φοιτητικές παρατάξεις η ΔΑΠ διατηρεί τι δυνάμει τη και την πρωτιά. Ενώ ο πασπουδαστική του ΚΚΕ και η ΑΡΕΝ του ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται να αυξάνουν τι δυνάμει του στου φοιτητικού συλλόγου. Η συμμετοχή, σύμφωνα με μια πρώτη εικόνα, κοιμάθηκε περίπου στο 60% πανελλαδικά. Ειδικότερα σύμφωνα με τη ΔΑΠ σε φοιτητικού συλλόγου, στου οποίου όμω δεν προσμετρώνται μεγάλε σχολέ τη Αθήνα, από το Πάντιο Πανεπιστήμιο Αθηνών αλλά και το Πανεπιστήμιο Πειραιά, η παράταξη έχει σαφέ προβάδισμα άνω των 20 ποσοστιαίων μονάδων, έναντι τη πανσπουδαστική που ακολουθεί δεύτερη. Την τρίτη θέση καταλαμβάνει η ΕΑΚ, εξοκοινοβουλευτική αριστερά, και ακολουθούν η ΠΑΣΠ του ΠΑΣΟΚ και η ΑΡΕΝ του ΣΥΡΙΖΑ. Σύμφωνα με την πασποδαστική, η παράταξη παραμένει δεύτερη δύναμη πανελλαδικά, αυξάνοντα τι δυνάμει τη σε σχέση με τι περσινέ εκλογέ. Η ΕΑΚ, σύμφωνα με την εικόνα που υπάρχει μέχρι στιγμή, διατηρεί τα ποσοστά τη. Όσον αφορά την ΑΡΕΝ, φαίνεται να υπάρχει αυξητική τάση των ποσοστών τη πανελλαδικά, όπω ανέφερε εκπρόσωπός τη. Από την πλευρά τη ΠΑΣΠ, τα πρώτα στοιχεία δείχνουν αύξηση των ποσοστών τη στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο, πρώην ΑΣΟΕ, που μπορεί να τη δώσουν την πρωτιά, όπω ανέφερε εκ πρόσωπό τη στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.